Αρκαδία 938. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Νίκο Σταυρόπουλος. Από Ακράτα, αν δεν κάνω λάθος. Από Ακράτα, σωστά. Κάτοικος Τρίπολης όμως, πολλά αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, αρκετά. Από ηλικία 12 ετών. Από τότε ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Ασχολούμαι με ποδόσφαιρο από τότε που με θυμάμαι. Αλλά όταν ήρθα στην Τρίπολη, πήγα στις Ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και έμεινα εκεί μέχρι τα 17 μου. 17, ναι. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Έμαθα αρκετά πράγματα. Αλλά από τότε είχα σταματήσει την μπάλα μέχρι φέτος που επέστρεψα πάλι στην Τρίπολη. Όπου με πλησίασαν άνθρωποι της διοίκησης της Δημητσάνας και μου δώσανε την ευκαιρία να αγωνιστώ πάλι. Εγώ αγωνίζομαι στη θέση του στόπερ, είμαι αμυντικός. Και είμαι χαρούμενος κιόλας γιατί φέτος έχουμε καταφέρει να έχουμε την καλύτερη άμυνα στην Αρκαδία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, με κάνει πολύ χαρούμενο. Είμαστε δεύτεροι. Είχαμε στην αρχή της χρονιάς κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά. Αυτό λύθηκε μόλις δέθηκε η ομάδα και ο καθένας βρήκε το ρόλο του μέσα σε αυτή. Από τότε έχουμε πάρει σημαντικά αποτελέσματα. Στα ντέρμπι ήμασταν αντάξει πάντα. Έχουμε κερδίσει τα περισσότερα ντέρμπι. Είμαστε αυτή τη στιγμή δεύτεροι με 4 βαθμούς πίσω από την Μελιγού. Έχουμε και ένα ντέρμπι μεταξύ μας. Έχουν μείνει 3 αγωνιστικές. Έχουμε 2 ντέρμπι, ένα με το Λεωνίδη και ένα με τη Μελιγού. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε αισιόδοξοι και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε γήπεδο και ότι είμαστε η μόνη ομάδα που έχουμε παίξει όλους τους αγώνες ουσιαστικά εκτός έδρας. Τους αγώνες τους έχουμε στο γήπεδο της Μεγαλόπολης και τους ευχαριστούμε πολύ που μας το έχουν παραδώσει. Αλλά δεν πιστεύω ότι μας επηρέασε τόσο πολύ γιατί έχουμε δυνατές προσωπικότητες στην ομάδα. Όπου βασικά η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους ποδοσφαιριστές και νέους ταλαντούχους. Έχουμε και φοιτητές στην ομάδα, παιδιά που εργάζονται καθημερινά. Όλοι μας προσπαθούμε και βρίσκουμε τρόπο να προπονούμαστε για να είμαστε αντάξει των περιστάσεων και να ανταποδίδουμε αυτά που μας δίνει η διοίκηση, που μας τα προσφέρει ουσιαστικά όλα. Και θέλω να το πω αυτό, ότι είναι πολύ σωστοί σε όλα και μας βοηθάνε καθημερινά. Αυτό που βλέπω από τη δικιά μου πλευρά είναι ότι όταν υπάρχει αγάπη και ομαδικότητα, σε κάνει να θες να βρεις τρόπο να πας στην προπόνηση. Το τελευταίο δίμηνο από το δεύτερο γύρο και μετά, μας έχουν παραχωρήσει το γήπεδο της Κάρτσοβας. Και κάνουμε εκεί τις προπονήσεις μας, τρέξιμο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εβδομάδας, κάνουμε είτε στον Αγίου Γεώργη είτε στο στάδιο. Αλλά κυρίως στην Κάρτσοβα, ναι. Η προπόνηση μπορεί να είναι καμιά φορά επίπονη λόγω της δουλειάς που μπορεί να έχει ο καθένας πριν των υποχρεώσεων. Αλλά πιστεύω ότι όλοι φεύγουμε μετά την προπόνηση με ένα απίστευτο χαμόγελο, γιατί μας κάνει πολύ χαρούμενοι σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να σε ρωτήσω για την προσέλευση στα γήπεδα. Έρχεται ο κόσμος, στηρίζουν τα τοπικά πρωταθλήματα? Κοίτα, σε μερικούς αγώνες, στα ντέρμπι, υπάρχει μεγάλη προσέλευση ανθρώπων. Απλά πιστεύω ότι θα ήταν πιο συνηθισμένοι αν υπήρχαν και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γήπεδα. Πιστεύω ότι δεν βοηθάει πολύ. Μια εξέδρα θα ήταν μια ωραία εξέδρα με σκέπαστρο από πάνω. Θα επέτρεπε στους ανθρώπους να έρθουν να δουν έναν αγώνα χωρίς να σκεφτούν το αν θα βρέξει, το αν θα φυσάει. Οπότε αν λυθούν αυτά τα πραγματάκια πιστεύω ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσέλευση. Σε βλέπω συνεχώς να δουλεύεις, ναι, σε ένα πολύ δραστήριο παιδί. Μπορείς να τα συνδυάσεις με το ποδόσφαιρο αυτά? Εγώ ασχολούμαι ως μπαρίστα, αυτή τη στιγμή στην Μέντα εργάζομαι. Αλλά είμαι και τεχνικός μηχανών εσπρέσο. Είναι μια δουλειά την οποία την αγαπάω. Μ' αρέσει να δημιουργώ, μ' αρέσει να προσφέρω μια ικανοποίηση στους ανθρώπους που είναι πλέον η καθημερινότητά μας, να πίνουμε ένα καφέ. Και γενικά με ό,τι ασχολούμαι, μ' αρέσει να δίνω το 100%. Μπορώ να τα συνδυάζω, θέλει προσπάθεια. Μερικές φορές χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει. Αλλά όταν είναι γεμάτη η καθημερινότητά σου και προσπαθείς για αυτά που αγαπάς και θες, σε κάνει ευτυχισμένο. Οπότε αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω και να βρίσκω και άλλα πράγματα να ασχολούμαι διαφορετικά. Έχεις χρόνο δηλαδή για εξωτερικές δραστηριότητες? Πάντα όταν θες κάτι το καταφέρνεις, δεν υπάρχει χρόνο για όλα. Η ρώτα λοιπόν είναι το θέμα του κορονοϊού. Ναι. Θέλω μια άποψη για αυτόν τον ιό που κυκλοφορεί. Πιστεύεις ότι μέσω του ποδοσφαίρου μπορεί να υπάρξουν προβλήματα? Εσένα σε επηρεάζει, φοβάσαι? Κοιτάξτε, δεν φοβάμαι, αλλά βρισκόμαστε σε αναμονή αυτή τη στιγμή και
δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει και επιβεβαιωμένο κρούσμα ακριβώς, στην περιοχή μας ακόμα. Οπότε συνεχίζουμε, τηρούμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται, αλλά δεν το αφήνουμε να μας επηρεάσει και συνεχίζουμε. Προσωπικά εγώ δεν φοβάμαι κάτι και πιστεύω ότι ο πανικός δεν βοηθάει κιόλας, οπότε θα δούμε, αρκεί να τηρούμε όλα αυτά που μας έχει πει το Υπουργείο Υγείας. Αρκαδία 938.